Εμείς θα επιστρέψουμε τώρα στη Νέα Λικαρνασσό. Με όμορφο φόντο εκεί το παραλιακό μέτωπο ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή. Σήμερα στο δεύτερο μέρος αυτή τη στιγμή ξαναπάμε Νέα Λικαρνασσό. Βρίσκεται εκεί η Εύη Σπανού. Πραγματοποιείται μια εθελοντική αιμοδοσία με πρωτοβουλία του αιματοκρίτη. Εύη. Καλό σας απόγευμα από την αίθουσα της ενορίας του Αγίου Νικολάου στην Αλικαρνασσό, εδώ που πραγματοποιείται σήμερα από τις 4.30 το απόγευμα και θα συνεχίσει μέχρι τις 7.30 η θελοντική αιμοδοσία. Μία πράξη η οποία γίνεται μία φορά το μήνα, όπως με ενημέρωσε η κυρία Γεργιανάκη, η πρόεδρος του Συνδέσμου, αλλά και κάθε εβδομάδα στη Λότζια. Περισσότερες πληροφορίες και για τη σημερινή δράση, αλλά και για το ποιοι μπορούν να μπουν στη διαδικασία να δώσουν θα μας πει η κυρία Ειρήνη Γεργιανάκη. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα. Εκ μέρους του αιματοκρίτη σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την βοήθειά σας στη διάδοση ακριβώς της εθελοντικής προσπάθειας και της αιμοδοσίας. Σήμερα Τετάρτη ξεκινήσατε από τις 4.30. Μέχρι στιγμής υπάρχει ενδιαφέρον του κόσμου να έρθει να δωρήσει αίμα? Και αν ναι, είναι μεγάλο, είναι μικρό? Ακριβώς, η αιμοδοσία εδώ πραγματοποιείται σταθερά τον τελευταίο καιρό κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα από τις 4.30 ως τις 7.30. Υπάρχει μια ομαλή ροή, αλλά πάντα θέλουμε ακόμα περισσότερους εθελοντές αιμοδότες. Κυρία Γεργιανάκη, ποιος μπορεί να έρθει να δώσει αίμα και τι προϋποθέσεις χρειάζονται, δηλαδή να μην έχει φάει, να ακολουθήσει κάποια συγκεκριμένη διατροφή για την ημέρα της αιμοδοσίας? Οι εθελοντές αιμοδότες οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι αν είναι μεσημεριανή αιμοδοσία πρέπει να έχουν περάσει 2-2,5 ώρες από το φαγητό ή αν αιμοδοτούν πρωί να έχουν πάρει ένα ελαφρύ πρωινό. Γενικά μπορεί να δώσει αίμα κάθε υγιής πολίτης, άνδρας ή γυναίκα από τα 18 ως τα 65. Και για την διαδικασία και για τη σημαντικότητα της αιμοδοσίας, νομίζω ο κύριος Βαρκαράκης είναι ο αρμόδιος να μας πει και για το πόσο σημαντικό είναι κάποιος να γίνεται αιμοδότης στη σημερινή εποχή, καθώς υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε εθελοντές αιμοδότες. Ο εθελοντισμός είναι κάτι που πρέπει να περάσει στην κοινωνία μας. Οι ανάγκες σε αίμα είναι μεγάλες και αυξάνονται καθημερινά, ειδικά τώρα σήμερα. Είμαστε στις αρχές του καλοκαιριού, περιμένουμε τουρισμό, η κίνηση θα είναι μεγάλη και στο νησί και από Έλληνες και από ξένους. Αυξάνονται τα ατυχήματα, οπότε και οι ανάγκες σε αίμα είναι περισσότερες. Η διαδικασία για να δώσει κάποιο αίμα είναι πολύ απλή. Όλοι οι υγιείς πολίτες μπορεί να γίνουν εθελοντές. Μπορεί να έρχουν ή στην αιμοδοσία ή οπουδήποτε υπάρχει σταθμός αιμοδοσίας σε συνεργασία με τον αιματοκρίτη, όπου γίνονται δράσεις τέτοιες από συλλόγους. Συμπληρώνει ένα έντυπο, εξετάζεται από τον γιατρό της αιμοδοσίας, διαρκεί γύρω στα 10 λεπτά η όλη διαδικασία με ένα τέταρτο και είναι πάρα πολύ απλή. Εσείς από την εμπειρία σας, ποιος είναι ο μικρότερος εθελοντής που έχετε, που έχει έρθει εδώ και ο μεγαλύτερος? Εθελοντές μπορεί να γίνει κάποιος από την ηλικία των 18 ετών. Μπορεί να γίνει και με μικρότερα από τα 17, αλλά με υπογραφή και των δύο γονέων, με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο γονέων. Είναι ενθαρρυντικό ότι και εδώ και σε άλλες δράσεις που κάνουμε, έρχονται νέα παιδιά και ξεκινάνε να γίνονται και ενδιαφέρουν να γίνουν εθελοντές αιμοδότες και αυτό είναι παρήγορο. Να εστιάσουμε και λίγο στην ασφάλεια που διέπει την όλη διαδικασία καθώς διανύουμε περίοδο πανδημίας, κορονοϊού. Υπάρχει έτσι μια ανησυχία, ένας προβληματισμός. Ναι, όλα τα μέτρα ασφάλειας στηρούνται και οι αποστάσεις και οι μάσκες. Υπάρχει θερμομέτρηση στην είσοδο στο χώρο της αιμοδοσίας. Υπάρχει αντισηψία μέσα στον χώρο της αιμοδοσίας και στις καρέκλες και στα παντού. Κανείς λοιπόν δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και τα ωφέλη είναι πολλαπλά. Η ασφάλεια είναι πλήρης. Μάλιστα. Δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Είστε αισιόδοξος? Δεν μας ενδιαφέρει αν κάποιος έχει περάσει κορονοϊό ή όχι. Αν έχει κάνει τα εμβόλια μπορεί σε μερικές μέρες να δώσει. Φτάνει να είναι καλά, να μην έχει παρενέργειες από το εμβόλιο, πυρετό ή συνάχη, να είναι έτσι καταβεβλημένος. Αν νιώθει καλά, μπορεί να αιμοδοτήσει σε λίγες μέρες μετά τη δόση του εμβολίου. Ο αριθμός των εθελοντών αιμοδοτών αυξάνεται χρόνο με το χρόνο?
Κοιτάξτε, σας είπα, είναι παρήγορο ότι και νέα παιδιά ενδιαφέρονται και ναι, ο αριθμός αυξάνεται, αλλά πάλι οι ανάγκες δεν καλύπτονται πανελλαδικά, οπότε είναι καλό να είμαστε γρήγορσοι και να κάνουμε δράσεις που να προσελκύουμε τον κόσμο να έρθει να γίνει εθελοντής αιμοδότης. Κυρία Γεργιανάκη, η επόμενη δράση σας πότε προγραμματίζετε? Αυτό το Σάββατο, όπως και κάθε Σάββατο, έξω από το Δημαρχείο Ηρακλείου, 9 το πρωί με 1:30, μια καθιερωμένη πλέον αιμοδοσία, που πραγματικά απευθύνεται σε όλους. Είναι μια ανοιχτή, μια χαρούμενη αιμοδοσία με απόλυτη φυσικά ασφάλεια, οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος ούτε να φοβόμαστε ούτε να έχουμε άγχος. Όσοι έρθουν εκεί χαίρονται πολύ μαζί με εμάς και καταφέρνουμε κάθε εβδομάδα να δίνουμε μια ανάσα σε όσους ανθρώπους έχουν αυτή τη στιγμή ανάγκη σε αίμα. Μάλιστα. Και τέλος υπάρχουν άνθρωποι που είναι ένα συνήθειό τους, δηλαδή το να έρθουν να σας δουν, να νιώσουν ότι προσφέρουν και βοηθούν τους συνανθρώπους τους μέσω αυτού του τρόπου? Φυσικά. Αυτό είναι μια πολύ εύστοχη παρατήρηση, γιατί είναι το όραμα και ο σκοπός ενός αιμοδοτικού συλλόγου και φυσικά των υπηρεσιών αιμοδοσίας. Στόχος είναι όλοι οι εθελοντές αιμοδότες να είναι τακτικοί. Δηλαδή, οι άνδρες μπορούν να δίνουν κάθε 3 μήνες και οι γυναίκες κάθε 4. Έτσι, μόνο μπορούμε να λύσουμε και το πρόβλημα το αιμοδοτικό στη χώρα. Γιατί δυστυχώς με τους αιμοδότες αντικατάστασης, τελευταία στιγμή ή αναπλήρωσης, τα πράγματα καταλαβαίνετε ότι είμαστε μονίμως σε έλλειμμα, μονίμως σε αναζήτηση. Μόνο μέσα από τους τακτικούς αιμοδότες θα μπορέσουμε να μην έχουμε αυτή την αγωνία να αναζητούμε κάθε φορά αίμα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Σαν αυτή του Αιματοκρήτη μας βοηθάει πάρα πολύ και σύλλογοι όπως ο Αιματοκρήτης χρήζουν στήριξης και από την κοινωνία. Βέβαια. Και από όλους. Και από τους δημοσιογράφους και από τα μέσα ενημέρωσης. Σε ευχαριστούν πολύ για την προσφορά τους. Βέβαια, βέβαια. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια. Καλή επιτυχία. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Εδώ είμαστε για να αναδεικνύουμε αυτές τις δράσεις. Να είστε καλά.